πυροσβέστες σε ρόλο διασωστών του ΕΚΑΒΑ κινητοποιούν τον τραυματία και ελήψη ασθενοφόρου για να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο, τον τοποθετούν στην καρότσα του αγροτικού οχήματος. Δεν καλύπτονται όλες οι βάρδιες όλα τα 8 ώρα, μένουν 8 ώρα κενά. Που αναλόγως τώρα πώς βγαίνει το πρόγραμμα, ή θα είναι πρωί ή θα είναι απόγευμα. Ο άνδρας τραυματίστηκε πέφτοντας από το τρακτέρ με το οποίο πραγματοποιούσε αγροτικές εργασίες. Το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε, αλλά το μοναδικό ασθενοφόρο που καλύπτει την περιοχή της Ιτίας μετέφερε άλλο ασθενή στο νοσοκομείο. Όπως γίνεται συνήθως, ενημερώθηκε η πυροσβεστική. Στο σημείο έσπευσε και το ασθενοφόρο της πολεμικής αεροπορίας από τη Ζήρο, όμως οι πυροσβέστες είχαν ήδη ακινητοποιήσει τον τραυματία, τον είχαν τοποθετήσει στο φορείο και από εκεί στην καρότσα και έκριναν ότι δεν έπρεπε να μετακινηθεί περαιτέρω. Έγινε ακινητοποίηση του θύματος και έγινε μεταφορά του στο νοσοκομείο, όπου εκεί βέβαια έγινε η παροχή των πρώτων βοηθειών και ελπίζω ο άνθρωπος να είναι καλά στην υγεία του και να μην έχει και κανένα πρόβλημα. Επειδή είμαστε απομονωμένη περιοχή και αυτά τα περιστατικά είναι αρκετά συχνά, αρκετά από εμάς, αρκετά άτομα από εμάς έχουν πιστοποιηθεί στην προνοσοκομιακή φροντίδα και στην παροχή πρώτων βοηθειών. Παρά τις δεσμεύσεις του Προέδρου του ΕΚΑΒ που μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Crete TV μετά τον τραυματισμό οδηγού μηχανής στη Σιτία, που και εκείνος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο πάνω σε καρότσα αγροτικού πριν από 15 ημέρες, η κατάσταση δεν έχει αλλάξει. Στην Κρήτη ήλθα χθες με αποκλειστικό σκοπό να ασχοληθώ για όλο το νησί και να ασχοληθώ με τα προβλήματα του ΕΚΑΒ. Σήμερα πήγα μία περιοδία στον ομό Λασιθείο. Όντως με τη Σιτία είναι όπως τα είπατε προηγουμένως. Θα κοιτάξουμε το δυνατόν σε συνεργασία και με τους άλλους τομείς υγείας να ενισχύσουμε την περιοχή αυτή περισσότερο. Οι κάτοικοι της Σιτίας πια εξοργισμένοι ζητούν άμεσα την ενίσχυση του ΕΚΑΒ στην περιοχή. Όπως καταγγέλουν, ο κίνδυνος να θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές είναι ορατός και ετοιμάζονται για δυναμικές κινητοποιήσεις. Αυτοί που είναι στα πράγματα δεν μπορούν να ξυπνήσουν, να δουν ότι είμαστε κι εμείς ανθρώποι και πρέπει να ζήσουμε. Από το ΕΚΑΒ επιχειρούν να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις επιστρατεύοντας ένα ασθενοφόρο που θα εξυπηρετεί το νοσοκομείο Σιτίας. Το πρόβλημα μας δεν είναι το ασθενοφόρο, το πρόβλημα είναι η οδηγία. Όμως κύριε Λεκουδάκη, το νοσοκομείο όταν του δώσετε ασθενοφόρο, θα εξυπηρετεί τα δικά του τα περιστατικά. Τα νοσοκομιακά. Το βάρδιες θα είναι. Θα είναι η βάρδια που θα κάνει νοσοκομιακά, θα βγάζουν το πρόγραμμά τους και θα συνεχίζει και το ασθενοφόρο να καλύπτονται δηλαδή όλες οι βάρδιες.